υπουρός, ποιος υπουρός υποτίζε, να τον εσυχαρούνε, να τον εσυχαρούνε. Βρισκόμαστε εδώ απόψε για να σας παρουσιάσουμε τη δισκογραφική δουλειά Ανδρέας Κουτεντάκης Καψαλανδρέας, Φύση Ρημαδόρος. Ένα χειροκρότημα. Είμαι αδυναδολόγοι κυρίως των επαρχιών της κριτικής υπαίδρου. Συνέβαλαν με το έργο τους στη διαμόρφωση της πολύτιμης πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου μας. Εμπνέωναν από εικόνες του καθημερινού βίου και με απαράδοτη ευκολία απέδειξαν σε τετράστιχα ό,τι βίωνε το ευρύ κοινό σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής. Έτσι άρχισαν σταδιακά να αποκτούν τη φήμη λαϊκών ηρώων και είχαν την τιμητική τους σε κοινές μαζόξεις, γάμους, πανηγύρια, λύπες και χαρές. Η δισκογραφική μας εταιρεία Αερά και Σύστρο διαχρονικά στηρίζει δουλειές που γίνονται με μεράκι και σεβασμό στις αξίες κριτικής παράδοσης. Να πούμε εδώ ότι φέτος κλείνουμε τα 50 χρόνια δισκογραφίας από το Στέλιο Αεράκη, τον Μιχάλη τον Αεράκη και τον επωφαινόμενο τον Αντρέα Αεράκη. Το υπερβολικό δίσκο, η καλλιτεχνική πρακτική αναπτύσσεται μέσα από το διάλογο των στίχων και της μουσικής, μετουσιώνοντας τον τρόπο έκφρασης μιας παλαιότερης κουλτούρας στο σήμερα. Από τον Κορνάρο και το αρχείο της Μαρίας Βλουδάκη, καταλήγουμε στον Καψαλανδρέα, ο οποίος έβαλε και αυτό στο κιθαράκι του, σε αυτό που ονομάζουμε κριτική ποίηση και στιχουργική. Η δουλειά αυτή δεν αποτελεί μνημόσυνο, αλλά κοιτάει την κριτική μουσική σαν την φλέβα που πάλεται και ακόμα αιμοδοτεί. Να ευχαριστήσουμε την Περιφέρεια Κρήτης που είναι αρρωγός κάθε φορά στις προσπάθειές μας. Θέλω να σας παρουσιάσω τους καλλιτέχνες που θα παίξουν εδώ απόψε. Λαούτο, Πρίνης Απόστολος. Λαούτο, Κουτεντάκης Σπύρος. Λύρα Αποστολάκης Θανάσης. Χρουστά Χάρης Μπάκας. Παναγιωτίνο ο Στέλιος ο Κουλεντέκης. Να δούμε ότι η βιβλιοσκόπηση και υπογράφηση είναι το Dark Room και S Productions. Και να δώσω το λόγο στον Αντωνίου Κουλεντέκη. Σας ευχαριστώ πολύ. Δεν θα πω κάτι άλλο. Για μένα νομίζω ότι το πιο απλό που μπορώ να πω είναι το εξής. Είναι τόσο όμορφο να βλέπεις τον γονό να τιμάει τον παππού του και να γίνεστε όλοι εδώ πέρα μια ωραία παρέα, μια ωραία καλιά και να τον τιμούμε εδώ πέρα όλοι μαζί. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σας και από μένα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που βρίσκεστε σήμερα εδώ και σας ευχόμαστε καλή ακρόαση. Το φαινόμενο της λαϊκής ποίησης έχει απασχολήσει τα τελευταία χρόνια διανοούμενους και ανθρώπους που ενδιαφέρονται για τον προφορικό και γραπτό λόγο. Η καθημερινότητα των λαϊκών στρωμάτων, κυρίως της κριτικής υπαίθρου, αποτελεί τη σημερινή μας παράδοση, η οποία εξελίσσεται και μεταλλάσσεται. Η δημιουργία του δίσκου αυτού, πέρα από αναφορά στη στιχουργική του Καψαλανδρέα, αποτελεί φόρο τιμής στον άγνωστο λαϊκό ποιητή που εν αυνία του έβαζε το δικό του λιθαράκι στον πολιτισμό μας. Δεν αποτελεί μνημόσυνο, αλλά αφορμή για ανάβληση συζητήσεων πάνω στις μουσικές προσεγγίσεις του παρελθόντος.
Μνήα στην απλοϊκή και αλληγορική μαντινάδα που έβγαινε τη ρήμη του λόγου χωρίς πιασιδώματα ή μελέτη. Το έργο κοιτάζει την δυτική μουσική σαν αρτηρία που πάλεται και ακόμη αιμοδοτεί. Πριν όμως προχωρήσουμε στην παρουσίαση του έργου, οφείλουμε να αναφέρουμε τους συντελεστές. Το αρχικό όραμα και η πρωτοβουλία ανήκει στον εγγονό του Καψαλανδρέα, Στέλιο Κουτεντάκη. Στο εγχείρημα αυτό βοήθησαν οι μουσικοί Θανάσης Αποστολάκης, Αλέξης Αλεβουζάκης και Τάλιν Πάκας. Ο Γιάννης Ζουμής έκανε την ηχογράφηση και το μάστερ. Ο Ανδρέας Σαεράκης και η Σύστρων έκανε την επιμέλεια και την τελική διαμόρφωση του δίσκου. Ευχαριστούμε ακόμη την δικηγόρο ποιήτρια Επιτροπάκη Βούλα για την υπογραφή των κειμένων, τη Βασιλίνα Ρώση και την Ειρήνη Μαρκάκη για τα αρχιστικά. Ιδιαίτερο ευχαριστήριο στην Περιφέρεια Κρήτης, τον Περιφερειάρχη Σταύρο Αρναουτάκη και ιδιαίτερα την Έφη Κουτεντάκη για τα αρχιστικά και την Στο σημείο αυτό, θα θέλουμε να αναφέρουμε ότι ο δίσκος αφιερώνεται στη μνήμη δύο ανθρώπων που είχαν ζήσει στον Καψαλανδρέα, μεγάλωσαν, προβληματίστηκαν και τραγούδησαν πλάι του. Στο Θανάση Μπαρκαλάκη και στο Μιχάλη Ασκορδαλάκη. Ο Θανάσης Μπαρκαλάκης γεννήθηκε το 1952 στη Λιβόρνο. Αγάπησε τη λύρα από μικρός και η μουσική ήταν το κύριό του επάγγελμα έως και το 2001. Διασκέδασε πλήθη κόσμου σε γάμους, βαφτίσεις και πανηγύρια. Το 1983 ο Θανάσης ηχογραφεί την πρώτη δισκογραφική δουλειά με τίτλο «Μαρνήθηκες». Στον τίτλο, στο δίσκο, συγγνώμη, περιέχονται πολλές μαντινάδες του Καψαλανδρέα. Ο Μιχάλης Σκορδαλάκης γεννήθηκε στη Λιβόρτινο το 1958. Καταξιωμένος δικηγόρος, μέλος της δικηγορικής εσπήρωσης Ηρακλείου, σπουδαίος μουσικός, έπαιζε λίρα και μπουζούκι, μέλος της θεατρικής ομάδας του Δικηγορικού Συλλόγου και πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Λιβορτίνου. Διατέλεσε νομαρχιακός σύμβουλος με το συνασπισμό και αντινομάρχης Ηρακλείου, υπεύθυνος για θέματα παιδείας. Ήταν πολύ δεμένος τόσο με το θείο του Καψαλανδρέα, όσο και με τον ξάδερφό του Δημήτρη, γιο του Καψαλανδρέα. Προχωρώντας σιγά σιγά στο πρώτο τραγουδιστικό μέρος της βραδιάς, θα θέλαμε να αναφερθούμε αρχικά στον Κορνάρο. Την περίοδο της Ανετοκρατίας, όπως και κατά την Τουρκοκρατία, η λαϊκή έκφραση εκδηλώθηκε με τη μουσική, με ακριτικά δημόδια άσματα και ριζίδικα δημοτικά τραγούδια, αλλά και με τραγούδια θρησκευτικά, πολεμικά, όπως και σατυρικά ή τραγούδια της ξενιτιάς. Κυρίως όμως αναδείχθηκε με την ενσωμάτωση του ύφους του Ερωτόκριτου, του Βιτσέντζου Κορνάρου, στους λαϊκούς στίχους και στη Μαντινάδα. Ακολουθούν ο Ερωτόκριτος, δύο συρτά, η πόνη και το κλειδί, και το καλαματιανό σκλάβος. Thank you.
Thank you.
καιρόν προσπάθειες να σου ξεχάσω. Κάτι που κάνω να σου ξεχάσω. Thank you.
Thank you.
να σε φιλήσω, να σε φιλήσω κι άλλο πω. Να σε φιλήσω κι άλλο πω, κι άλλο πω, μπορείσω. Να σε φιλήσω κι άλλο πω, κι άλλο πω, μπορείσω. Σας κλαμός να παγυρίσω. Ξένα μου βάλου σίδερα. Thank you.
Έτσι το πως εμάρτυνες από τα δάκρυα μου. Έτσι το πως εμάρτυνες από τα δάκρυα μου. Καλό, καλά. Γρήγο. Γρήγο. Μόλις ακούσαμε τον Καλαμαθιανό Σκλάβος, με στίχο επιλεγμένο από το αρχείο της Μαρίας Λουδάης. Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφέρουμε λίγα στοιχεία για τη ζωή της σπουδαίας αυτής γυναίκας. Η εκπαιδευτικός Λουδάκη, τον Απρίλιο του 1937, βρισκόταν στην Αθήνα, καθώς ανέλαβε επίκουρος ταξινόμος στο Λαογραφικό Αρχείο στην Ακαδημία Αθηνών. Ασχολήθηκε με τη λαογραφία και εξέδωσε συλλογές παιδικών παραμυθιών. Τιμήθηκε με το πρώτο βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών για την περίφημη συλλογή της «Ματινάδες Κρήτης» και συνέγραψε πολλά σχολικά βιβλία. Κατά την περίοδο της κατοχής, ανέπτυξε αντιστασιακή δράση ως μέλος του ΕΑΜ, την οποία πλήρωσε με τη ζωή της, καθώς στις 4 Δεκεμβρίου του 1947 υποβλήθηκε σε βασανιστήρια και κατακρεουργήθηκε. Εστιάζοντας στη συνέχεια στον τιμόμενο Ανδρέα Κουτεντάκη, Καψαλανδρέα, θα θέλαμε να αναφέρουμε κάποια στοιχεία για τη ζωή και το έργο του. Γεννιέται στην Πλακιώτισσα Μονοφατσίου το 1932 από ανογιανούς γονείς της Διασποράς. Είναι κτηνοτρόφος στο επάγγελμα και φύση ρημαδόρος. Από μικρός σκαρώνει στίχους της στιγμής, ανάλογα με την περίσταση και τον συναισθηματισμό του. Είναι ένας ορμητικός στιχουργικός ποταμός, γεγονός που καθιστά αδύνατη την καταγραφή πολλών πηγαίων ματινάδων που δυστυχώς χάνονται στον χρόνο. Άλλες παραφράζονται από στόμα σε στόμα και άλλες, ευρέως διαδεδομένες έως και σήμερα, του ανήκουν χωρίς να το γνωρίζουν. Η στιχουργική του χαρακτηρίζεται από ένα τρίπτυχο, την αμεσότητα του λόγου, τη μουσικότητα των στίχων και τη μελαγχολική διάβγεια. Αυτή η μελαγχολική του διάθεση τον κάνει πολλές φορές κοινικό. Όντας διαβητικός, μία μέρα που βρίσκεται στην εξοχή, παθαίνει υπογλυκαιμία. Ένας ανιψιός του περνάει από το σημείο και ο Καψαλανδρέας του λέει χαρακτηριστικά. «Έι, κακομοίρη δυστυχή, την περιπέτειά σου, και ένα ποτήρι με νερό δεν βρέθηκε μπροστά σου». Άλλες πάλι σε οθεί απλά να τον ακολουθήσεις, ξεγυμνώνοντας τα πιο μύχια πάθη σου. «Στο στήθος μου γονάτισε, ανάθεμά σε χάρε, και εσύ τσελπίδες κοπελιά, που πάνω μου τσιπάρε». Ο Καψαλανδρέας παρακολουθεί την ανθρώπινη ζωή, αλλά και τις πολιτικές και κοινωνικές εξελίξεις της εποχής του. Ως νέος, συμμετέχει συχνά σε μαζόξεις και γλέντια. Η στιχουργική του δεινότητα γίνεται κοινώς αποδεκτή στην ευρύτερη περιοχή του Μονοφατσίου. Ο Νίκος Ξυλούρης τον γνωρίζει σε νεαρή ηλικία και κάνουν αρκετή παρέα. Ο ίδιος δεν μένει αδιάφορος στη στιχουργική του και μελωδικά μελοποιεί και ηχογραφεί πολλές ρήμες του Καψαλανδρέα. Οι πιο γνωστές ακούγονται στα διαχρονικά πιασιτά, όπως «Στο ρίζωμα του χαρακιού», «Λίγες ελπίδες μου έδωσες», «Σαν μείνεις μόνη στη ζωή», «Πήγε μακριά, πολύ μακριά, μην επιβώσεις πάλι». Για την ιστορία, οι Ματινάδες, πως έχει μια κουτσουρολιά εφήσει ξενονούς της και δεν αναμαζώνεται στο σπίτι του κυρού της, και κάνει μια βόλτα στο χωριό και πες μου ποιος αρέσει, καημένη δεν παντρεύεσαι γιατί είμαι εγώ στη μέση, είχαν υποθεί σε καντάδα στα Πρετόρια από τους άλλοτε φίλους Ψαρονίκο και Καψαλανδρέα για την πιο όμορφη γυναίκα της περιοχής. Ας προχωρήσουμε τώρα στο δεύτερο τραγουδιστικό μέρος της βραδιάς με το Θιό, τις Χαρές, καθώς και μια σειρά συρτών του δίσκου, τη Δύναμη.
ίσως μια τρίγα. Στη μέση, μέση του ουρανού έχει ο Θεός μια τρίγα. Thank you.
πως με ανέχεις ξεχάρες, πως με ανέχεις ξεχάρες, πως με ανέχεις ξεχάρες, Θεέ μου, όσες ποτέ δεν μου δώσες, ποτέ σε μένα τσιδώσες, μόνο σε μένα τσιδώσες, μόνο σε μένα τσιδώσες όλες τις συμφωνές, όλες τις συμφωνές. Oh.
Μια μικρή αλλαγή, λίγο υπομονή εδώ πέρα. Γιατί το παιδί είναι το πολυμηχάνημά μας. Θα παίζει όλα. Για τους δεν θέλει ο πόνος.
κόσμου ούτε τσίγης ποτά. Άμα και παλιά μάν ούτε τσίγης ποτά.
υποφέρεις, αυτό δεν θα υποφέρεις. Αγαπές ξέρεις να πουλάς, μα να αγαπάς δεν ξέρεις, μα να αγαπάς δεν ξέρεις. Περνάμε τώρα στο συνθέτη της μουσικής του δίσκου. Ο γιος του Καψαλανδρέα, ο Τετάκης Δημήτρης, γνωστός και ως Καψάλης, γεννηθεί το 1962, μπαίνει αρκετά μικρός στον χώρο της μουσικής. Αυτοδίδακτος στο μαντολίνο, πρωτοεμφανίζεται στο πάλκο με το λιδάρι θείο του Μπακαλάκη Θανάση και αποκτά γρήγορα τη φήμη ενός γλετζέν ερακλή με μελωδική φωνή. Ο Δημήτρης παίζει μουσική για πάνω από 10 χρόνια. Συνεργάζεται με αξιόλογους καλλιτέχνες της κριτικής παράδοσης, καθώς και με τους πρωτομάστορες. Στη διάρκεια της ενασχόλησής του με τη μουσική, συνθέτει, αλλά δεν ηχογραφεί επίσημα σε κάποιο δίσκο. Οι κασέτες κινήτριά του αποτέλεσαν το έναυσμα για να μονιάσουν οι μουσικοί του παρόντος δίσκου, να πειραματιστούν και να δώσουν αυτό το αποτέλεσμα. Πριν περάσουμε στο τρίτο και τελευταίο τραγουδιστικό μέρος της βραδιάς, αξίζει να κάνουμε μία αναφορά στο γνωστό σε όλους στιχουργό Γιώργη Σταυρακάκη ή Μιχαλόβα. Ο οποίος προβληματίστηκε και επηρεάστηκε σε μεγάλο βαθμό από τη στιχουργική του συντοπίτου του Καψαλανδρέα. Οι ματινάδες του είναι χιλιοτραγουδισμένες και μελοποιημένες τόσο από καταξιωμένους μουσικούς όσο και από λαό. Ποιητική του στίχη και ματινάδες κυκλοφορούν σε δύο βιβλία. Το δεύτερο με τίτλο «Κλειμένη χαραυγή» από τις εκδόσεις Σύστρων. Ακολουθούν οι ματινάδες των δύο στιχουργών που φανερώνουν το κοινό τους λεξιλόγιο και μοτίβο. «Όλες τις ελπίδες στη ζωή σε σένα σε στηρίζω. Σύστε το φως των αμαθιών και η βέργα που κουμπίζω», λέει ο Καψαλανδρέας. «Όλες τις ελπίδες στη ζωή σε σένα τις στηρίζω και βούγια μου ανεμαρμηθείς και πάσω να ελπίζω», απαντάει ο Μιχαλόβας. «Να έχει νεκλέονται πονώ, ποτέ δεν θελανέψω και κάνω γέλιο ψεύτικο, τον πόνο να παλέψω», λέει ο Καψαλανδρέας. «Απόξω κάνω πως γελώ, γιατί ανεφανερώσω πόνο, συντουχιουμάνιδες, χαρά θα το σε δώσω», λέει ο Μιχαλόπας. «Στον ύπνο μου θωρώ χαρές, μα σαν ξυπνώ τσικάνω, γιατί δεν θέλει μοίρα μου παρέα να τσικάνω», Καψαλανδρέας. «Την πιο πολύχρωμη χαρά φέρεται να την κρίσω, να αναστενάξω μια φορά, στα μαύρα να την πτήσω», Μιχαλόπας. Εστιάζοντας και πάλι στον Καψαλανδρέα, ο καθένας μας μπορεί να νιώσει στο στίχο του τη συνεχόμενη παρουσία του παρελθόντος, τις αγωγές, τις ανησυχίες, τους έρωτες. Ο Καψαλανδρέας όμως γνωρίζει ότι υπάρχει το τέλος, όπως χαρακτηριστικά λέει. «Ο δυστυχής ο άνθρωπος χαρές μην περιμένει, ή τα γυρεύει μέλισσα σε βιόλα ξεραμένη».
Ο μεραγής ο άνθρωπος του πρέπει να σηκώνει, πλάγα να μπαίνει ζωντανός, να μην θωρεί πως λιώνει. Κλείνοντας, η τελευταία μαντινάδα που είπε σαν γλέντη είναι γραμμένη στον τάφο του. Έκλεισε ο κύκλος της ζωής, εδώ τελειώνουν όλα. Κι ας πω κι εγώ πως ήμουνα μέσα σε εκεί που βιόλα. Ακολουθούν τα τελευταία τραγούδια της βραδιάς, ο κήπος και οι κοντιλιές. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ. Και ξεγυρεύεσαι
θελήσεσαι. Ξέπεψε κι ήρθανε κι είπανε να κοινε βάλω κι κουρό στις του μπαρσέ μου. Τα στάνε βόλεμα τσαβγή στο κατηφόρι. Τσαβγή στο κατηφόρι.
καταστρέψα συμπεμπλιό. Με καταστρέψα συμπεμπλιό κι είσαι μία κόρη. Αχ, κι είσαι μία κόρη. Σας ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ. Επίσης! Μεγάλη τιμή για μας. Δεν μπορώ να πω πολλά τώρα. Τα λόγια δεν έχουν τόση σημασία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ αυτό. Είμαστε καλά.
χαρές. Κόσμια αν έχεις και χαρές, δε μου δώσες ποτέ, δε μου δώσες ποτέ σου. Μόνο σε μένα τι δώσες, μόνο σε μένα τι δώσες, μόνο σε μένα τι δώσες όλες. Κι εσύ τις ελπίδες, κοπέλια, πως